Για χαρά. Άλλο ένα μάθημα απόψε, σε Xelectro Live Lessons. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ και κάνω αυτά τα μαθήματα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου στέλνετε, γενικά να υπάρχει ένα feedback από εσάς, σας παρακολουθώ, μέσω του chat σας που είστε μέσα. Και θα ξεκινήσω κατευθείαν. Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε κάνει μια εισαγωγή στη Maggiore Scala και στις συγχορδίες. Τις διατονικές συγχορδίες λέγονται αυτές που είναι οι συγχορδίες μόνο από νότες της κλίμακας. Χωρίζουμε αυτά τα μαθήματα ουσιαστικά σε δύο ειδών τρόπους, μουσικούς τρόπους, σε δύο ειδών αρμονίες, ας το πούμε, στη ματζόρια αρμονία και τη μινόρια αρμονία. Αυτή η ορολογία που χρησιμοποιώ είναι αυτή που χρησιμοποιείται κανονικά στη μουσική. Ματζόρια αρμονία έχει να κάνει με ό,τι έχει να κάνει με τη ματζόρια σκάλα. Και μινόρια αρμονία έχει να κάνει με ό,τι έχει να κάνει με τη μινόρια σκάλα και τις συγχορδίες της, διατονικές και τις κλιμακές της. Η ματζόρια αρμονία είναι κάπως πιο εύκολη βασικά, γιατί έχουμε μόνο μία ματζόρια σκάλα, ενώ η μινόρια αρμονία είναι δύσκολη γιατί έχουμε τρεις μινόρια σκάλες. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Προς το παρόν είμαστε μόνο στη ματζόρια, είναι υπεραρκετό για να ξεκινήσει κανείς. Και έχω εδώ πέρα στον πίνακα τα πλήκτρα του πιάνου και ποιες νότες είναι. Έτσι. Εντάξει, τώρα αυτά εικονικά τα έχω, γιατί ουσιαστικά τις νότες τις ξέρετε. Απλά αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να μπορείτε να ξέρετε τις νότες στα αγγλικά. Δηλαδή το ντο, ρε, μι, φα, σο, λα, σι, ντο είναι C, D, E, F, G, A, B, C. Γιατί το ντο ξεκινάει από C και όχι από A? Εδώ είναι μια βασική ερώτηση. Η ερώτηση είναι, η απάντηση είναι εξής, είναι ότι η πρώτη νότα είναι η νότα λα, ουσιαστικά, το A, γιατί εκεί είναι βασισμένο και όλο το μουσικό μας σύστημα, το συγκερασμένο, δηλαδή που όλες οι νότες, είναι, το μικρότερο διάστημα ουσιαστικά είναι το ημιτόνιο και όλη η έκταση, η μουσική έκταση, η ακουστική μας έκταση είναι χωρισμένη σε ημιτόνια, τα οποία είναι ίσα μεταξύ τους, σε hertz. Γι' αυτό λέγεται συγκερασμένο. Ενώ ο φυσικός ήχος δεν είναι ίδιος. Δηλαδή, όταν ξεκινά μία νότα, η οκτάβα της και η αρμονική της, προχωρώντας στις οκτάβες, δεν είναι ποτέ στην τρίτη οκτάβα η ίδια νότα. Γιατί ο φυσικός ήχος διαθλάται στον αέρα και μεταβάλλεται το τονικό του ύψος. Αυτό είναι μία άλλη τέτοια. Σας τα λέω εντάχει. Το συγκερασμένο σύστημα μετά τον Bach έκανε πιο εύκολη την κατασκευή των μουσικών οργάνων και γενικά έκανε πιο συμμετρική τη μουσική και έτσι από εκεί και πέρα γραφτήκανε πάρα πολλά έργα γιατί υπήρχε μια μεγάλη ευκολία. Φανταστείτε ότι πριν χρειαζόντουσαν πολλά πνευστά όργανα σε πολλές τονικότητες γιατί άλλαζε ο ήχος τους διότι δεν ήταν συγκερασμένο το σύστημα. Anyway, με το συγκερασμό όλο το σύστημα βασίστηκε στην νότα λα που είναι 440 Hz, το συγκεκριμένο λα των 440 Hz. Γι' αυτό και η πρώτη νότα ουσιαστικά της μουσικής, ας πούμε, είναι νότα λα, το A. Επειδή όμως, αν ξεκινήσουμε από λα, μας βγαίνει μινόρια σκάλα, βάσει των διαστημάτων, προκύπτει η νότα C, η τρίτη δηλαδή του λα, οπότε η ντο ματζόρε σκάλα, που είναι η βασική κλίμακα της μουσικής, ξεκινάει από C και όχι από λα. Αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ στην προκειμένη περίπτωση, επειδή πρόκειται να αυτοσχεδιάσουμε και θα δείτε και στην πορεία πώς θα γίνει το σκηνικό, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τόσο η κλίμακα όσο και οι συγχορδίες της. Οι συγχορδίες της ματζόρια σκάλας ουσιαστικά πάλι εντάξει θα πω ότι είναι συγχορδία. Συγχορδία είναι μια ομάδα από νότες οι οποίες ηχούν μαζί. Έτσι. Συγχορδία θα μπορούσε να έχει διάφορα διαστήματα μεταξύ των νοτών. Η ουσία είναι όμως ότι οι νότες ηχούν μαζί. Έτσι, εδώ παίζω μία ντο, όχι μεγάλη εβδόμης, το σκέτη. Έτσι, είναι νότες, ουσιαστικά είναι τρεις νότες και στις οκτάβες τους, που ηχούν όλες μαζί. Ας ξαναπάμε πάλι εκεί που είμαστε. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, ξεκινώντας, μας ενδιαφέρουν οι βασικές συγχορδίες, οι τρίφωνες. Δηλαδή, μια συγχορδία
Έχω πει ότι καλό είναι να έχετε βασικές γνώσεις της αρμονίας, αλλά εγώ θα τα λέω και εδώ. Αποτελείται από την τονική, που είναι η πρώτη βαθμίδα, την τρίτη, ουσιαστικά και την πέμπτη, όταν είναι τρίφωνη. Δηλαδή, ένα μητώνιο πάνω από την τονική, τρεις νότες πάνω, δηλαδή αν είναι ντο μισόλ, ξέρω εγώ, ντο, ντο ρε μι, τρεις νότες, ένα διάστημα τρίτης, και μετά διάστημα πέμπτης από την τονική, ντο ρε μι, φα, σολ, πέντε νότες. Οπότε είναι, η πρώτη είναι ντο μισόλ. Μεταξύ τους πάλι απέχουν διάστημα τρίτης, δηλαδή διάμεσά τους χωράει και άλλη μία νότα, η οποία θα δούμε στην πορεία ότι μπαίνει από πάνω σαν επέκταση. Στην προκειμένη περίπτωση, πρώτη συγχορδία, ντο μι σολ, έτσι, δεύτερη συγχορδία, ρε φα λα, και ούτω καθεξής, μέχρι να ξαναφτάσουμε στην ντο ή μέχρι και το σι, ας πούμε, που είναι μόνο νότες της ματζόρας κάλτς, δηλαδή ότι υπάρχει εδώ, είναι νότες από αυτή την κλίμακα. Εντάξει. Τι γίνεται τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Ουσιαστικά, πρόκειται για την ομοφωνική μουσική. Η ομοφωνία σε σχέση με την πολυφωνία έχει την εξής διαφορά. Η πολυφωνία είναι πολλές μελωδίες που προχωράνε στην ίδια κατεύθυνση και συναντώνται αρμονικά επειδή είναι μία μελωδία πάνω στην άλλη. Η ομοφωνία όμως είναι πολλές συγχορδίες. Ουσιαστικά δεν είναι που φτιάχνουν μία μελωδική γραμμή και είναι κάτω από μία μελωδία. Η ομοφωνική σκέψη λοιπόν μας φέρνει και στη jazz. Δηλαδή, δεν θα κάτσουμε 10 άτομα απλά να παίξουμε μαζί. Αυτό συμβαίνει, έχει συμβεί στο Dixieland. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια μορφή πολυφωνίας. Αλλά ουσιαστικά είναι μελωδία, είναι solo ή τραγούδι, το οποίο συνοδεύεται από ένα rhythm section. Το rhythm section δεν σκέφτεται μελωδικά, σκέφτεται αρμονικά και ρυθμικά. Το ρυθμικό μέρος είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ένας καλός παίκτης θα μπορούσε να παίζει μόνο με ένα drummer. Συνδέοντας έτσι την παράδοση της μουσικής, ας πούμε, έτσι όπως έρχεται από παλιά μέχρι και την εποχή της jazz στην Αμερική, από το 1900 και μετά, ερχόμαστε σε ένα μουσικό ιδίωμα που ξεφεύγει και από τα όρια του συνθέτη, δηλαδή δεν το γράφει ο συνθέτης πλέον, δεν κάθεται ο συνθέτης να γράψει. Ο συνθέτης μπορεί να γράψει τη μελωδία τη βασική, που συνήθως είναι τραγούδι, ή ξέρω εγώ, στις straight jazz καταστάσεις και στα group είναι, θα παίξει τη μελωδία ένας σαξοφωνίστας, ένας τρομπετίστας. Αλλά από εκεί και πέρα, ο συνθέτης ασχολείται με το αρμονικό και το ρυθμικό υπόβαθρο της φόρμας. Και τι εννοούμε φόρμα? Φόρμα εννοούμε ένα μουσικό κομμάτι, το οποίο έχει αρχίσει μέση και τέλος. Και μετά από εκεί πέρα ξαναεπαναλαμβάνεται. Μπορεί δηλαδή ένα τραγούδι να επαναληφθεί μέχρι να τελειώσει τρεις φορές και τέσσερις. Έτσι, αυτό όλο το πράγμα που επαναλαμβάνεται, η αρχή μέση και το τέλος του, ονομάζεται φόρμα, μουσική φόρμα. Οπότε ο συνθέτης βάζει την αρμονική και τη ρυθμική του πινελιά μέσα σε αυτό, κάτω από μία μελωδία που μπορεί να είναι τραγούδι ή οτιδήποτε. Σε αυτή τη βάση λοιπόν ερχόμαστε εμείς με ένα κουαρτέτο, με ένα τρίο, ακόμα και με μία big band, και πάνω από την αρμονία και το ρυθμό που παίζεται, παίζουμε βασικά τη μελωδία μας και κατ' επέκταση αυτοσχεδιάζουμε. Η μελωδία είναι γραμμένη. Okay, έπαιξες ένα κομμάτι, έχεις την αρμονία σου κλπ. Πάμε λοιπόν στο θέμα του αυτοσχεδιασμού. Αυτό είναι το point. Τα μαθήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να συνεχιστεί το ίδιο πράγμα, μέχρι να δω από εσάς ότι ουσιαστικά χρειάζεται να πάω παρακάτω. Έκανα αυτή τη μικρή παρένθεση και φτάνουμε στο διατάφτα, που είναι η σκέψη από την αρμονία, από την αρμονία του συνθέτη, αυτού που γράψει τη μουσική ή τη δικιά μας αρμονία, πάνω στη μελωδία που ξεφεύγει από τη μελωδία του κομματιού. Ωραία, έπαιξες τη μελωδία και μετά ξεκινάς. Η σκέψη είναι ουσιαστικά η σύνδεση των συγχορδιών που ακούγονται με μελωδικό τρόπο. Ένας τρόπος είναι, ουσιαστικά θα το πω λίγο θεωρητικά, δηλαδή ας πούμε ότι έχουμε ένα τετράμετρο, τέσσερα μέτρα. Ξαναλέω εδώ ότι υποτίθεται ότι έχουμε κάποιες μουσικές γνώσεις. Αν κάποιος θέλει να εξηγώ παραπάνω, μου γράφει στο chat. Το chat το βλέπω, σας βλέπω. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να συνδέσουμε τις συγχορδίες και ας πούμε ότι έχουμε ένα τετράμετρο. Στο τετράμετρο, παράδειγμα, έχουμε μία συγχορδία στο κάθε μέτρο. Η συγχορδία αυτή ακούγεται για ένα μέτρο. Ο ρυθμός στην προκειμένη φάση δεν μας απασχολεί. Τι ρυθμός θα παίζει, ξέρω εγώ, ο πιανίστας ή ο μπασίστας. Μας ενδιαφέρει ότι υπάρχει μία συγχορδία η οποία ακούγεται για ένα μέτρο. Εμείς πάνω σε αυτή τη συγχορδία μπορούμε ή να παίξουμε τη συγχορδία της, ας πούμε ότι είναι τονική πρώτη, ή να παίξουμε. Μισό λεπτό να το βρω που το έχω. Εδώ.
ή να παίξουμε τους τρόπους της. Δηλαδή, πάνω από κάθε συγχορδία, στην προκειμένη περίπτωση είμαστε αυτή τη στιγμή πάνω στη ματζόρε σκάλα, έτσι. Στην κάθε συγχορδία τονική, ξέρω εγώ, που είναι ντο, μη, σόλη, συγχορδία, ανατρίτε, η τρίφωνη ουσιαστικά, ο τρόπο από ντο μέχρι ντο εκτό από ματζόρε ονομάζεται ιωνικό, ιόνιαν. Και οι νότε παράδειγμα είναι αυτέ εδώ. Έτσι, ντο, ρε, μη, φα, σολά, σι. Αν η συγχορδία μα είναι δεύτερη βαθμίδα, δηλαδή ρε, μινόρε, ο τρόπο λέγεται δωρικό και οι νότε είναι από ρε μέχρι ρε. Δηλαδή από εκεί που ξεκινάει η συγχορδία και η τονική, από εκεί ξεκινάει και να μετράμε στην ίδια κλίμακα βασική πάντα τον τρόπο της. Ονομάζονται τρόποι γιατί ξεχωρίζουν από τη ματζόρε σκάλα, δηλαδή η ματζόρε σκάλα μας είναι αυτή. Αν ξεκινήσει από ντο μέχρι ντο είναι ο ιωνικός, αν ξεκινήσει από ρε μέχρι ρε είναι ο δωρικός. Επειδή δεν είναι βασική κλίμακα, είναι δευτερεύουσα, ονομάζεται τρόπος. Έτσι είναι το, η ορολογία. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από ρε μέχρι ρε έχουμε το δωρικό τρόπο, από μη μέχρι μη έχουμε το φρύγιο τρόπο, από φα μέχρι φα το λίδιο, από σολ μέχρι σολ το μιξολίδιο, από λα μέχρι λα το νεολικό και από σι μέχρι σι το ολοκρικό. Λοιπόν, τώρα εδώ θα μπορούσα εγώ να σας κάνω ένα έτσι demonstration, ας πούμε. Οπότε έχουμε το... Εδώ πέρα είμαστε στον ιωνικό τρόπο, ντο ρε μι φα σολ λα σι ντο. Αν ξεκινήσουμε από ρε, έχουμε το δωρικό τρόπο. Αν τα παίξω στο σαξόφωνο, γιατί έχω και το σαξόφωνο μου εδώ που μπορώ άνετα να παίζω. Να κάνω και το παράδειγμα. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ για εσάς που βλέπετε και έχετε και παίζετε άλτο σαξόφωνα ή βαρύτονα σαξόφωνα. Η τονικότητα είναι μη μπεμόλ του οργάνου. Οπότε εγώ τα λέω σε ντο, εσύ όμως πρέπει να παίξετε λα. Αν παίζετε τενόρο ή τρομπέτα, τενόρο σαξόφωνο ή τρομπέτα που είναι συμπεμόλ σε ύφεση όργανο, το ντο που λέω εγώ, εσείς θα πρέπει να το κάνετε ρε. Εγώ θα λέω ντο ναι, αλλά εσείς θα πρέπει να τα παίζετε ρε. Εγώ δηλαδή τώρα εδώ με το άλτο μου παίζω λα αντί για ντο. Απλά τα λέω όλα σε ντο επειδή είναι η βασική μας γλώσσα, έτσι, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε όλοι. Οκ. Okay. Οπότε έχω τώρα εδώ. Ιωνικός τρόπος. Συγχορδία. Οπότε αν το κάνουμε εδώ τώρα έτσι. Έτσι, ιωνικός τρόπος. Αν πάρω τη δεύτερη βαθμίδα, που είναι το ρε, ξεκινάω από ρε, ρε μη φα σολ λα σι ντο ρε. Αν ξεκινήσω από την τρίτη, που είναι ο φρύγιος, τέταρτη, ο λίδιος. Πέμπτη, μιξολίδιος, σολ. Και ούτω καθεξής. Έχω φτιάξει λοιπόν ένα σύστημα, όχι εγώ, υπάρχει ένα σύστημα, που μέσα σε μία βασική σκάλα, στην ντο ματζόρε, έχω 7 συγχορδίες, μαζί με τις κλίμακές τους. Ουσιαστικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι σε κάθε συγχορδία που ακούμε να ξέρουμε τι κλίμακα παίρνει και κατ' επέκταση τι κλίμακες παίρνει. Γιατί κάθε συγχορδία παίρνει παραπάνω από μία κλίμακες. Αν παρακολουθήσετε το σύστημα και αυτά που θα σας πω, θα μπορείτε να εγκλιματιστείτε πάρα πολύ εύκολα, γιατί
θα τα έχετε μέσα στο μυαλό σας ταξινομημένα. Αυτό που μας ενδιαφέρει και που δεν λένε τα βιβλία, είναι με ποιο τρόπο θα τα ταξινομήσουμε στο μυαλό μας, έτσι ώστε να μην χαθούμε. Έτσι. Ουσιαστικά, στην πρώτη φάση που μιλάμε τώρα εδώ, έχουμε τη ματζόρε σκάλα, τις συγχορδίες της και τις κλίμακές της. Άρα, έχουμε τα εφόδια να κάνουμε ένα ουσιαστικά σόλο. Εντάξει. Okay. Εγώ θα κάνω το εξής τώρα. Βλέπετε τι νότες παίζω, έτσι. Πρώτη είναι ντο, που σημαίνει ιωνικός τρόπος. Η δεύτερη είναι ρε, που σημαίνει δωρικός τρόπος. Η τρίτη συγχορδία είναι το φα, που σημαίνει λίδιος τρόπος. Και μετά ξαναπέτσω ντο, έτσι. Και αρχίζω. Η πρώτη μου σκέψη είναι να παίξω πάνω σε αυτά που παίζει και... κάτσε να το κάνουμε... Κάνουμε συγχορδίες. Η πρώτη μου σκέψη είναι να παίξω πάνω στις συγχορδίες, δηλαδή ντο μι σολ, ρε φα λα, φα λα ντο και πάλι ντο. Τώρα, κάνω ανάλυση και βάζω ένα δικό μου ρυθμό, έτσι. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, εγώ μπορώ να βάλω τώρα ένα ρυθμό εδώ. Εντάχει, είμαστε εδώ τώρα. Είμαστε στην περίπτωση που μπαίνει ο ρυθμός και δένουμε το embellishment που κάνουμε, το συλλαβισμό. Ουσιαστικά, το τι ρυθμό θα βάλουμε πάνω σε αυτό που θα παίξουμε παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί ορισμένες φορές μας γλιτώνει και από πολλές νότες. Δηλαδή, εκεί που τελειώνει η φρασιολογία μου ή δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο, μπορώ να παίζω ρυθμικά. Βέβαια, αυτό έχει ένα όριο, δεν μπορώ να παίζω συνέχεια αριθμικά, αλλά είναι κάτι που χρησιμοποιείται πάρα πολύ καλά και μπορεί να σε βγάλει σε πολύ ωραία πράγματα, να το ξανακάνω. Thank you.
βγάζει. Ωραία. Δεύτερο βήμα δηλαδή είναι ακούμε τις συγχορδίες μας παιγμένες και βάζουμε το δικό μας ρυθμό παίζοντας νότες της συγχορδίας. Χωρίς να σκεφτούμε νότες, απλά όταν αλλάζει η συγχορδία πρέπει να είμαστε με νότες της επόμενης συγχορδίας που έχει αλλάξει. Τώρα εδώ πέρα υπάρχει μια άσκηση για όποιον θέλει. Μπορεί να βάσει στόχο και να λέει ότι εγώ σε αυτή τη... στην επόμενη συγχωρία θα πάω στην τρίτη της. Στην επόμενη συγχωρία θα πάω στην πέμπτη της. Αυτό ουσιαστικά ξεκινάς να βάζεις το μυαλό σου να σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αλλιώς παίζεις ό,τι νότα σου κατέβει. Όχι ό,τι νότα σου κατέβει. Δηλαδή παίζεις μεν σε συγχωρία, αλλά δεν έχεις κανένα στόχο. Μπορείς, εφόσον το κατακτήσεις αυτό, δηλαδή αν πούμε ότι έμαθες αυτές τις τρεις συγχωρίες που παίζεις τώρα, να αρχίσεις να παίζεις μέσα. Νότες. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι από συγχορδία σε συγχορδία να βάζεις στόχο. Δηλαδή είμαι ξέρω εγώ στη Do major και μετά θα πάω στη Ρε. Okay. Από το Sol της Do στη Ρε θα πάω στην πέμπτη της που είναι η νότα La. Εδώ πέρα λοιπόν από εδώ και πέρα ξεκινάει η δυσκολία. Ότι πρέπει να ξέρω πολύ καλά τις συγχορδίες και τις νότες τους και να τις έχω στα χέρια μου, που σημαίνει ότι και τεχνικά πρέπει να είμαι καλός στο όργανο, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή θέλω να περνάω από μία νότα στην άλλη, έχοντας τη σκεφτεί, έτσι. Οπότε, αν αυτό σας φαίνεται δύσκολο, καταλαβαίνετε ότι κάποιος που έχει φτάσει στο σημείο να σχεδιάζει καλά και να έχει φρασιολογία, αυτό που κάνει έχει μία μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, το μυαλό είναι υπολογιστής. Γι' αυτό και έχει σημασία πώς θα είναι ταξινομημένα τα πράγματα στο μυαλό του. Έτσι, γι' αυτό και ξεκινάμε έτσι σιγά-σιγά. Και θα δείτε ότι θα σας βγάλει σε πολύ καλό. Λοιπόν, okay. Περνώντας από τις συγχορδίες, λοιπόν, ξεκινάμε και βάζουμε κλίμακες. Αν βάλουμε τις κλίμακες πριν κάνουμε αυτή τη δουλειά με τις συγχορδίες, ουσιαστικά δεν θα είμαστε και πολύ προσανατολισμένοι, γιατί ακούμε ένα μάτσο από νότες παιγμένες και εμείς από πάνω παίζουμε μελωδία. Καλό είναι να έχουμε παίξει την αρμονία πρώτα, δηλαδή το αρπέζι στο όργανο, θα πρέπει να το έχουμε μελετήσει αρκετά, έτσι ώστε να έχουμε μάθει όταν ακούμε παιγμένη τη συγχορδία να αναγνωρίζουμε και τις νότες κατά κάποιο τρόπο. Έτσι ώστε να μπορεί η μελωδία που θα παίξουν πάνω στην κλίμακά μας, στο μυαλό μας να είναι συνδεδεμένη με αυτό που κάνουμε. Γιατί αλλιώς θα σκεφτόμαστε κλίμακες, δηλαδή δεν θα σκεφτόμαστε τις νότες της συγχορδίας καθόλου. Θα διαβάζουμε ντο, ξέρω εγώ, σε παράδειγμα, μεγάλη εβδόμη, και θα παίζουμε από πάνω χωρίς να το συνδέουμε. Όσο πιο πολλά πράγματα συνδέουμε στο μυαλό μας, τόσο πιο πολύ μπορούμε να λειτουργήσουμε μουσικά στον αυτοσχεδιασμό. Από αυτά που λέω μέχρι τώρα καταλαβαίνετε ότι το μουσικό μέρος, για να φτάσουμε στο σημείο δηλαδή και να είμαστε καλά έτσι, μουσικά, έχει, για να φτάσεις στο σημείο δηλαδή να ξεχάσεις όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο και να πας μουσικά, θα πρέπει αυτά να τα έχεις μελετήσει πάρα πολύ, που σημαίνει πολύ μελέτη στο σπίτι. Okay, τώρα θα, στο ίδιο πράγμα, στην ίδια σειρά που έπαιξα, θα βάλω τις κλίμακες τους, τις κλίμακες των συγχορδιών, έτσι. Okay. Ντο ιωνικός, ρε δωρικός, φα λίδιος και πάλι ντο. Βλέπετε ότι αν τα πάρεις από την αρχή τα πράγματα, μπορείς πολύ γρήγορα να φτάσεις σε ένα σημείο να παίζεις, δηλαδή τώρα δεν κάναμε τίποτα και ουσιαστικά παίζουμε μουσική. Δηλαδή θα μπορούσα να το βάλω κάτω τώρα εγώ και να
Παίζω. Όπως μετά στην performance που κάνω, δηλαδή, μερικές φορές βάζω ένα κόρτο και παίζω βάνα γιατί μου αρέσει και παίζω με τον ήχο του σαξοφώνου, ας πούμε. Πριν φτάσει δηλαδή στο σημείο να προχωρήσει και να πάρει όλα αυτά τα βιβλία με τα patterns κλπ. Και τα κόλπα, πρέπει να έχει περάσει από αυτό εδώ το σημείο. Ανακεφαλαιώνουμε. Ματζόρε σκάλα. Έτσι, ματζόρε σκάλα. Συγχορδίες τρίφωνες πάνω από κάθε νότα της ματζόρες. Τρίφωνες είμαστε ακόμα, δεν πήγαμε τετράφωνες. Οι συγχορδίες αναπτύσσονται ανατρίτες πάνω από την πρώτη τους νότα, η νότα που ξεκινάνε ουσιαστικά, που είναι και τονική, λέγεται τονική, τονική, τρίτη και πέμπτη. Δεν θα πω τα ονόματα της βαθμίδης της σκάλα, μπορώ να τα πω σε άλλη φάση. Και πάνω σε αυτές τις βαθμίδες έχουμε τους τρόπους. Ουσιαστικά τι έχουμε εδώ τώρα. Πρώτη βαθμίδα, βγάλτε τις έβδομες, έχουμε ντο ματζόρε. Ντο είναι, σι είναι σημειογραφία, πρώτη βαθμίδα, τρόπος ιωνικός, ιωνικός τρόπος. Εντάξει. Δεύτερη βαθμίδα, ρε μινόρε, βγάλτε τις έβδομες. DM είναι η σημειογραφία. Δεύτερη βαθμίδα, δωρικός τρόπος. Εδώ θα κάνω μία έτσι μικρούλα αναφορά, επειδή έχουμε ματζόρε και μινόρε συγχορδίες και έχουμε και μία ελαττωμένη. Να σας θυμίσω τη διαφορά της ματζόρ με τις μινόρε. Όλες οι συγχορδίες αυτές έχουν το ίδιο διάστημα πέμπτης, που είναι πέμπτη καθαρή, 3,5 τόνη. Η τρίτη τους όμως, στις ματζόρες συγχορδίες, είναι τρίτη μεγάλη, 2 τόνη δηλαδή, ενώ στους μινόρε είναι τρίτη μικρή, 1,5 τόνος. Εντάξει, δηλαδή μία είναι, η ματζόρια είναι αυτή, ενώ η άλλη... Το ματζόρε διάστημα, η ματζόρε τρίτη δηλαδή, είναι αυτό. Τονική τρίτη. Η μινόρε. Έτσι. Οπότε η ματζόρε συγχορδία. Ενώ η άλλη. Μινόρε. Πολύ βασικό άκουσμα. Πολύ βασική διαφορά, αν μπορεί να την ακούσει κανείς. Οπότε έχουμε πρώτη βαθμίδα ματζόρε ιωνικός τρόπος, δεύτερη βαθμίδα μινόρε δωρικός τρόπος, τρίτη βαθμίδα μινόρε φρύγιος τρόπος, τέταρτη βαθμίδα ματζόρε λίδιος τρόπος, πέμπτη βαθμίδα ματζόρε μιξολίδιος, έκτη βαθμίδα μινόρε αιωλικός και ερχόμαστε τώρα στην έβδομη βαθμίδα που είναι ολόκληρος τρόπος, που ουσιαστικά εδώ έχουμε μικρή... τρίτη και ελαττωμένη πέμπτη. Δηλαδή η πέμπτη δεν είναι 3,5 τόνη, είναι 3 τόνη. Έτσι, οπότε σε σχέση με την άλλη είναι... Αυτή είναι... Έτσι, σε σχέση με... Αν ήταν ματζόρε θα ήταν αυτό. Μινόρε είναι αυτό. Ελαττωμένο. Στη μινόρε δηλαδή κατεβαίνει η τρίτη ένα ημιτόνιο, στην ελαττωμένη κατεβαίνει και η πέμπτη ένα ημιτόνιο. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε έχουμε τρία είδη συγχορδιών βασικά εδώ. Ματζόρε, μινόρε και ελαττωμένη. Τρίφωνες μέχρι στιγμής. Εντάξει, τις έβδομες θα τις δούμε στην πορεία. Ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε τις συγχορδίες της ματζόρε, έχουμε τη ματζόρε σκάλα, τις συγχορδίες της και τους τρόπους της. Έχουμε τα βασικά εργαλεία για να φτιάξουμε μία αρμονική σειρά και να αρχίσουμε να αυτοσχεδιάζουμε. Εντάξει. Εγώ αυτό εδώ, τώρα που έφτιαξα το κολπάκι, θα μπορούσα... να το αναπτύξω λίγο. Βλέπετε όπως αλλάζουν οι συγχορδίες,
τις βλέπετε κιόλας ποιες είναι. Οι τρίφωνες, θα βλέπετε τη τρίφωνη. Οι τετράφωνοι δεν θα ασχοληθούμε τώρα. Οκ, μπορούμε τώρα αυτό να το κατεβάσουμε ουσιαστικά. Και αρχίζω τώρα μόνο με τρίφωνες, μόνο με τις συγχορδίες, εντάξει. Αρχίσω να βάζω τις κλίμακές τους, δηλαδή Φα Λίδιος, Ρε Δωρικός, Σολ Μιξολίδιος, Ντο Ιωνικός. Έτσι, καλό ξεκίνημα είναι σε ένα sequencer. Καταρχήν, προγράμματα υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί κάποιος να βάζει και να το συνοδεύει. Αλλά θα σας πω και κάποιο play-along που υπάρχει για να βρείτε. Που μπορεί με αργό τρόπο, 2-3 ακόρντα, μην βάλετε κομμάτι ρεπερτορίου. Γιατί καλό είναι να ξεκινάει το μυαλό από την αρχή να το μελετάει αυτό το πράγμα που να μελετήσει. Καλό είναι να μην έχεις στο μυαλό σου τη μελωδία του κομματιού, αν το ξέρεις κιόλας. Γι' αυτό και δεν έχουμε πάει σε συγκεκριμένες φόρμες, αν παρατηρήσατε τώρα. Λέμε ακόρτα που τα έχουμε βάλει εμείς. Οπότε βάζεις μια αρμονική σειρά ή αν υπάρχει ένα play along που υπάρχει και μελετάς σιγά σιγά τις συγχορδίες πρώτα και μετά τις κλίμακες από πάνω. Ωραία. Μέχρι στιγμής είμαστε... Εντάξει, νομίζω. Έχουμε καταλάβει δηλαδή το σκεπτικό, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει να καταλάβετε είναι το σκεπτικό. Είναι το πώς ξεκινάω να σκεφτώ. Πήρα ένα βιβλίο, όπως είναι παράδειγμα το Patterns for Jazz, που είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο με έτσι, φρασιολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία με φρασιολογία. Όπως ας πούμε, καλό είναι ο κάθε jazz σαξοφωνίστας να μελετήσει το Omnibook του Charlie Parker. Το λέω έτσι, κλασικό παράδειγμα. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά περάσματα που μπορείτε να μελετήσετε σε συγκεκριμένα κομμάτια και συγχορδιακές σειρές. Δηλαδή, η φρασιολογία, ας πούμε, πολύ σημαντική μας. Πιο πολλοί αλτίστες, ας πούμε, εντάξει, το έχουμε μελετήσει λόγω άλτο σαξοφώνου, γιατί ο Charlie Parker ήταν αλτίστας, αλλά γενικά είναι καλό για μελέτη. Αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικά βιβλία που έχουν patterns. Τα patterns από μόνα τους δεν σου κάνουν τίποτα. Απλά σου δίνουν μια ιδέα σε ότι θα μπορούσε να παίξει πάνω σε ένα ακόρντο. Υπάρχουν όμως 3 εκατομμύρια ιδέες. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι πώς θα σκεφτείς για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Οπότε τα patterns τα έχει κανείς και γενικά τα βιβλία μελέτης για να λύνει τα χέρια του πάνω στο όργανο και το μυαλό του κάπως. Αλλά από εκεί πέρα η δουλειά είναι αυτή που κάνουμε τώρα εδώ. Συγχορδιακές σειρές, πρώτα με την αρμονία, ακόμα και χωρίς συνοδεία.
Δηλαδή βάζω μια συγχορδιακή σειρά και πάνω στο ρυθμό μετράω, δηλαδή με το πόδι μου τα μέτρα και ακόμα και χωρίς να υπάρχουν drums ή οτιδήποτε, μετρώντας από μόνος μου, αρχίζω και μελετάω πρώτα αρπέτζιο. Νότες δηλαδή, μόνο των συγχορδιών για να μπορέσω να συνηθίσω στο άκουσμα της αρμονίας. Θα δείτε ότι υπάρχουν ορισμένα κομμάτια που είναι πολύ δύσκολα στο άκουσμα και χρειάζεται πάρα πολύ. Μην κοιτάτε τώρα που παίζουμε εδώ τρία ακόρδια βασικά της ματζόρα σκάλας. Έτσι, και από εκεί και πέρα, αφού διαλέξω και πω ότι θα παίξω αυτές τις κλίμακες πάνω στις συγχορδίες, γιατί όπως είπα πριν, υπάρχουν πολλές κλίμακες πάνω από κάθε συγχορδία, αφού διαλέξω τις κλίμακες, από εκεί και πέρα μελετάω με κλίμακες πάνω σε αυτό το πράγμα, στη φόρμα, το τετράμετρο, το δίμετρο, το βαμ που έχω διαλέξει.